Αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε με μια συγκεκριμένη πολιτική από το κοτομνημονίων. Είναι πάρα την νεοφιλελεύθερη λογική της παραφιάδας του καπιταλισμού. Τα κοινωνικά αγαθά για αυτούς εμπορευματοποιούνται. Κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά κάτω από τις επιταγές της Τρόικα, η μνημονιακή συγκυβέρνηση έπρεπε να βρει και να θυσιάσει 2.000 ανθρώπους. Αποφασίστηκε αυτή η ανθρωποθυσία να γίνει στην ΕΡΤ. Θεωρώ πως τα επικοινωνιακά τεχνάσματα τα οποία θα καταρρεύσουν, που είχαν στο μυαλό τους ότι ο κόσμος θα τσιμπήσει στο ότι υπάρχει αυτή η εστία διαφθοράς και θα συνενέσει, έδειξε πως έχει καταπέσει. Από εκεί και πέρα εμείς καλούμε όλο τον κόσμο και τους εργαζομένους της ΕΡΤ να αντιληφθούν πως δεν πρόκειται για μια αποσπασματική διεκδίκηση. Δεν είναι μόνο το δημόσιο κοινωνικό αγαθό. Μιλάμε για μια πολιτική απεργία που πρέπει να προκηρυχθεί, να πάρει τεράστιες διαστάσεις και επιτέλους να ρίξουμε αυτή την κυβέρνηση. Πρέπει όλοι να αντιληφθούν, όσοι ήταν και χθες και σήμερα και τις επόμενες μέρες σε αυτόν τον χώρο, πως δεν μπορεί να οργανωθεί κίνημα από τα κάτω. Δεν μπορεί να υπάρξει διεκδίκηση από τα σωματεία με αυτούς τους νόμους, αυτή τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων. Πρέπει να υπάρξει μια κυβέρνηση αριστεράς, μια κυβέρνηση που θα δώσει τον απαραίτητο χώρο και τα απαραίτητα θεσμικά εφόδια στον κόσμο να αντιδράσει.